φίλοι, σήμερα είμαστε στην κουζίνα μου και θα σας κάνω έναν κόκορα λανιάρι, ο οποίος ήταν χτες, μέχρι χτες ήταν στα λιβάδια και σήμερα είναι στο τραπέζι μας. Λοιπόν, αυτό το κόκορα σήμερα θα το κάνουμε κάτι έτσι ξεχωριστό, κάτι όμορφο. Θα το κάνουμε γεμιστό μαζί με τα ενδόστιά του και διάφορα άλλα πράγματα που θα σας δείξω σε λίγο και θα το βάλουμε στη γάστρα και θα το κάνουμε να βγει ένα πολύ όμορφο μαλακό κρέας το οποίο θα σας ξετρελάνει. Λοιπόν, τη γέμιση θα την κάνουμε με ρύζι Hermes, η καταγωγή του είναι από την Ιταλία και τώρα το καλλιεργούν στις Σέρες. Μπορείτε να το βρείτε σε οποιαδήποτε καταστήματα θέλετε. Λοιπόν, έχουμε, εδώ είναι, όσες, είναι 5 μερίδες αυτό το φαγγελάκι, 500 γραμμάρια. Εμείς βάλαμε τα 400. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο σκληρό, γιατί δεν είναι συνηθισμένο σαν όλα τα άλλα, το μούλιασα στο νερό, μια ώρα, μια μισή ώρα. Λοιπόν, εγώ αναδακτικά διαστήματα φτιάχνω κάποιους σκύβους. Πώς τους φτιάχνουν τους σκύβους? Κάπου-κάπου, όλες οι νοικοκυρίες εννοείται, βράζουμε κοτόπουλο για να τρώμε βραστό κρέας και όχι ψητό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το βραστό το κοτόπουλο, το νεράκι, δεν το πετάμε. Εγώ δεν το πετάω. Το σουρώνω, για να μην υπάρξουν τίποτα τριχούλες, μεχούλες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα. Και το βάζω πάλι στη σιγανή φωτιά και βάζω μέσα ρύζα από σέλινο και μαϊδανό, αλάτι και λίγο πιπέρι. Και αυτό εδώ είναι, γίνεται και καρότο μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο μυρωδικό θέλετε εσείς. Το βάζετε σε κυβάκια που υπάρχουν, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ που μπορείτε να προμηθευτείτε και ύστερα το βάζετε είτε στη κατάψυση είτε στο ψυγείο. Αν είναι να το χρησιμοποιήσετε εγκαίρως, το βάζετε στο ψυγείο. Αν είναι να το έχετε μακροπρόθεσμα, δηλαδή ανατακτικά διαστήματα, να βγάζετε στα φαγητά και να τα βάλετε, φυσικό τρόπο, ο δικός σας κύβος, να ξέρετε τι περιέχει μέσα, το βάζετε στη κατάψυξη. Με το που βγάζετε από την κατάψυξη, μπορείτε να το βάλετε στο φαγητό και να είναι έτοιμο εντός 5 λεπτών, γιατί είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω τον κύβο μου εδώ, θα βάλω στο ρύζι μου τον κύβο, που έχω λιώσει ήδη εγώ. Θα βάλω πιπέρι, θα βάλω λίγο θυμάρι, αλάτι, θα βάλω 50 γραμμάρια αμύγδαλο, 50 γραμμάρια κάσιους, αποξηραμένα δαμάσκηνα, αποξηραμένη βανίλια, την οποία όλα αυτά εγώ τα έχω κάνει κάθε χρόνο, ας πούμε. Επειδή η περίοδος του καλοκαιριού είναι σε αυθονία, σε φρούτα και λαχανικά και αυτά, μπορείτε να αποξηράνετε τα φρούτα σας και τα λαχανικά σας είτε στο μπαλκόνι είτε στη ταράτσα. Εγώ εκμεταλλεύομαι την ταράτσα μου, εκμεταλλεύομαι τις ακτίνες του ήλιου, δεν τις αφήνω να πηγαίνουν χαμένες. Λοιπόν, εδώ είχα βανίλια πέρσι, καθάρισα, έπληγα τη βανίλια μου, έβαλα το κουκουτσάκι και το βάλα στον ήλιο. Μπορεί να είναι λεπτό, σας φαίνεται έτσι περίεργο, αλλά είναι πολύ νόστιμο, δεν είναι γλυκό, είναι ξινούτσικο. Ό,τι χρειάζεται για να μπει, για να δέσει η γεύση που θα κάνουμε μέσα στο κόκορα. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα αποξηραμένα, τα οποία είναι μια χούφτα όλα μαζί, θα τα κάνω όλα μαζί, είναι ένα μπολάκι όλα μαζί, είναι όπως είπα βανίλια, δαμάσκηνο, ροδάκινο, το οποίο και αυτό το έχω αποξηρανε εγώ, και βερίκοκο και ένα μιλαράκι. Και στο τέλος θα λείψουμε το κόκορά μας με ένα μείγμα, εδώ έχω έτοιμο μείγμα που αρτημάτων με αλάτι, λέει, ήπια γεύση, συστατικά μείγμα αρτημάτων, κουρκουμά, κόλιανδρος, τριγωνέλη, πιπερόριζα, κύμινο και πιπέρι καγέ. Είναι ένα μείγμα το οποίο θα το πασαλίσουμε εδώ το κοκοράκι μας, να το χρωματίσουμε λίγο, να το κυτρινίσουμε, να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο να το γυαλίσουμε και να το βάλουμε στο σιγάστρα. Λοιπόν, για τη γέμιση είπαμε ότι θα χρειαστούμε το κρεμμυδάκι, το ψιλοκόβουμε,
Υπάρχουν εδώ ενδόσια, το στομαχάκι, δεν το πετάω, τίποτα δεν πετάω. Την καρδούλα του. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ψιλοκόψω, θα τα τσιγαρίσω και θα τα καραμελώσω με το κρεμμυδάκι μου και θα τα ανακατέψω μαζί με το ρύζι. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνω. Έχω κόψει ήδη τα ενδόσια, βάζω ένα κουταλάκι ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κουταλάκι ελαιόλαδο. Ρίχνω πρώτα τα ενδόσια μέσα. Θα τσιγαρίσω μία φορά. Περιμένω λίγο να τσιγαριστούν και ύστερα θα ρίξω το κρεμμυδάκι μου. Το κοκκινίζουμε λίγο ελαφρώς, πρώτα τα ενδόσια και ρίχνω και το κρεμμυδάκι μου το ωραίο. Μαζί με το ριζαριάκι και το στομαχάκι. Είναι έτοιμο, σιγαρίσαμε έτσι καλά καλά με τα ενδόσια. Πάμε να το ρίξουμε στη γέμιση. Είπαμε 400 γραμμάρια είναι το ριζάκι, ρίχνω και ενδόσια έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι, μάλλον μισό κουταλάκι του γλυκού, λίγο τσιμάρι, μια πρέζα. Αλάτι. Αποξηραμένα αμύγδαλα και κάσιους, 50 και 50 γραμμάρια. Το ζωμό που το κάναμε εμείς με τα χεράκια μας. Και τα αποξηραμένα φρούτα. Είπαμε δαμάσκηνα, ροδάκινα, περίκοκα και βανίλια. Όλα μαζί θα τα ανακατεύουμε. Όπω, ήδη οι μυρωδιές έχουν γίνει τρομερό. Τρομερό, δεν περιγράφω άλλο. Ήρθε η ώρα να το γεμίσουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά με το κουταλάκι, να μην πάει χαμένο τίποτα έξω. Σιγά σιγά, το γεζόμαστε. Πω πω φίλοι και φίλοι, τι ωραία πράγματα σας φτιάχνω. Και το ζουμάκι θα βάλουμε που έχει μείνει κάτω στο ρυζί. Σπρώχνουμε για να μπορέσει να χωρέσει όλο το ρύζι μέσα. Και αν δεν χωρέσει, δεν πειράζει, δεν θα το χάσουμε. Δεν θα πάει καθόλου χαμένο. Το βάλουμε ακριβώς κάτω στη γάστρα. Και ύστερα θα βάλουμε τον κόκορα από πάνω. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι χωράει όλο. Βλέπετε, ήδη είναι φουλαρισμένος. Θα ρίξω όμως λίγο το ζωμό μέσα. Ωραία. Για να έχει υγρασία μέσα, να μην είναι στεγνό. Λοιπόν, εδώ πάμε τη γάστρα τώρα. Θα ρίξω το υπόλοιπο εδώ. Άποβα.
αργήσει η ώρα να χρωματίσουμε τον κόκορα με τα καρικέρματα που έχουμε. Και εννοείται, το βάλω μέσα. Έλα εδώ κοκοράκι. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω και τα ποδαράκια μέσα. Ωραία. Βάλω λίγο αλάτι στα χέρια μου. Θα το χαϊδέψω με αλάτι γύρω γύρω. Πάει το αλάτι παντού. Και θα βάλω και ελαιόλαδο, εννοείται. Μια κουταλιά δεν χρειάζεται πολύ, γιατί το κοκοράκι θα βγάλει τα ζουμιά του και τα υγρά του και τα λιπάκια του. Θα έρθει να κάτσει όπως πρέπει. Λοιπόν, αφού το τακτοποιήσουμε έτσι όμορφα, ωραία, το χαϊδέψουμε, το κάνουμε μασαζάκι. Λοιπόν, θα κλείσουμε το καπάκι, θα το βάλουμε στο φούρνο στους 150 βαθμούς, πάνω κάτω αέρα εννοείται, για 2,5 ώρες. Ας βάλουμε 2,5 ώρες και βλέπουμε. Εγώ πάντως 2,5 ώρες θα το βάλω και θα το ελέγξω. Μετά από 2-2,5 ώρες θα το ελέγξω. Εάν δεν έχει μαλακώσει και αν δεν έχει γίνει καλά, βάζουμε λίγο ακόμα, δεν πειράζει, είμαστε μερακλείδες. Τα λέμε σε 2,5 ώρες. Έτοιμο λοιπόν, μετά από 2 ώρες. Έκπληξη! Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχει γίνει, έχει μαλακώσει, όπως βλέπετε και εσείς, ήδη έχει ανοίξει. Έχει μαλακώσει και το ριζάκι. Πάμε να το σερβίρουμε. Σερβίρω ένα κουτάκι ωραίο. Ένα κουτάλι. Τι ωραίο που έχει γίνει, μαλακό και το ριζάκι και τα καρικεύματα και όλα μαζί. Βλέπετε ότι είναι υγρό, έχει λιώσει. Το κρέας έχει βγάλει όλα τα ζουμιά του. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Εσείς μπορείτε να το βάλετε εννοείται σε μια πολύ ωραία πιατέλα, αν θέλετε να σερβίρετε διαφορετικά, να το ανοίξετε στη μέση και να βγει όλο το ριζάκι απ' έξω μαζί με, με τους ξηρούς καρπούς και τα δαμάσκηνα και τα αποξηραμένα φρούτα. Εμείς θα σερβίρουμε απλά σε πιάτο για να σας δείξουμε κιόλας αν πω γευστικό. Έχει μια γλυκόξινη τραγανή, έχει πάλι όλα τα αρώματα. Το ρύζι είναι εννοείται κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δηλαδή δεν είναι σαν το κανονικό το ρύζι. Έχει μια διαφορετική υφή, έχει επίσης και διαφορετική γεύση, δεν είναι το ίδιο. Έχει γίνει, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Και το κοτόπουλο, κοτόπουλο λέω, άιντε! Και το κοκοράκι μας εδώ, είναι μαλακό. Παιδιά, φοβερά, έχουν δέσει τα υλικά, έχουν δέσει τις γεύσεις. Μετά από 2,5 ώρες έτσι γίνει λουκουμάκι. Φτιάξτε το κι εσείς. Κάντε τα comment σας, κάντε τα like σας, στείλτε μου μήνυμα. Θα σας απαντήσω ευθέως, αμέσως. Και ό,τι απορίες έχετε, ξέρετε, θα το βρείτε από κάτω. Όλη τη συνταγή, λεπτομερώς και τις ώρες και τα γραμμάρια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τα φιλιά μου.